Αφήστε να σας πω εγώ τι είναι ο Τζουλαμάς, παιδιά, που τον έχω και μπροστά μου και έχω και τα υλικά και έχω και τους ανθρώπους να μας τα φτιάχνουν και είναι ακριβώς όπως τα είπατε, όπως τα περιγράψατε. Δραστήριο σύλλογος, νεανικά άτομα, ακίνητοι, όλη την ώρα κάνουν πράγματα, εκδηλώσεις και έχω κατάλληλα άτομα για να μας τα πούν αυτά. Mm. Αρχικά έχω την ξαδερφούλα Λευτέρη μου, έχω την Ήβα, την κουμαντάκι, γεια σου Ήβα. Γεια σου Ήβα. Καλό μεσημέρι βρε παιδιά. Αγάπη μου. Λευτέρη μου. Φιλάκια πολλά. Δεν θα αρχίσω τις γκρίνιες πάλι. Θέλω να πω μόνο τον Πέτρο, ότι με το που ήρθε. Έτσι, έτσι. Τα λέει όμως, τα ξέρει, τα έχει ζήσει σε παιδικές ηλικίες. Σίγουρα Ήβα, σίγουρα Ήβα, τώρα δεν θα ήθελε να είμαι εκεί. Είναι το δεδομένο, είναι το σίγουρο και να της κάνω μια αγκαλιά, το μόνο σου. Γιατί έτσι, τι κρύβεται. Τίποτα, τίποτα, οικογενειακές υποθέσεις, Πέτρο. Σου ευχόμαστε περαστικά, Λευτέρη μου. Και θα ευχόμαστε πραγματικά να είσαι εδώ κοντά μας. Είπα στον Πέτρο ότι τον έχουμε πλέον κάνει επίτιμο μέλος του συλλόγου. Α, τον έχετε υιοθετήσει. Λευτέρη μου, επίτιμο μέλος ο Πετράκος. Το κλειδί της πόλης. Θα το δώσουμε, θα το δώσουμε. Και να πούμε μισό, να πούμε και μια καλησπέρα στην κυρία Ελευθερία μας που θα μας φτιάξει τον Τζουλαμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πολλά χαιρετίσματα στο Λευτέρη, στη Χριστιανά που τους βλέπουμε καθημερινά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας και στους γονείς, και στη Μαρία και στο Γρηγόρη. Και λοιπόν, να πούμε λίγο, πήρα το σοβαρό μου. Θα τα ρυθμίσω όλα. Πήρα το σοβαρό μου. Λοιπόν, αρχικά, Ήβα, θέλω να μας πεις λίγο για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τώρα αυτές τις μέρες στην Πόπια. Mm. Για το καρναβάλι που δεν θα γίνει, αλλά για τα πράγματα που θα γίνουν αυτές τις μέρες εδώ. Καρναβάλι έχουμε πάνω από 40 χρόνια στο χωριό. Τα είπε και ο Λευτέρης πριν, τον άκουσα, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Χορεύουμε το γαϊτανάκι παραδοσιακά στο χωριό μας. 2 χρόνια δεν κάνουμε καρναβάλι γιατί είναι οι καταστάσεις έτσι, αλλά γιορτές κάνουμε. Τζουλαμά οπωσδήποτε την Τσικνοπέμπτη, μοσχομυρίζουν γειτονιές του χωριού, οι νοικοκυρές φτιάχνουν αυτό το εξαιρετικό πιάτο, το οποίο όντως έχει εναλλαγή γλυκού, αλμυρού, κρέατος, με σταφίδες, με μυρωδικά θα μας τα πει η κυρία Ελευθερία. Είναι και τοπικό έτσι, είναι της Μεσαράς. Είναι μεσαρίτικο γλυκό, άλλοι νομοί δεν το φτιάχνουν ή το φτιάχνουν αλλά δεν είναι κάτι που έχουν σαν παράδοση. Σαν το μεσαρίτικο Τζουλαμά δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Παρότι τουρκική ονομασία, να δώσω αυτή την πληροφορία, παρότι τουρκική ονομασία, υπάρχει και τουρκικός τζουλαμάς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές με το δικό μας, το μεσαρίτικο, ο οποίος είναι ξεχωριστός, μοναδικός, και σε γεύση και σε είδος. Φτιάχνεται με διάφορες παραλλαγές. Άλλοι βάζουν σηκωτάκι, άλλοι δεν βάζουν. Άλλοι βάζουν σταφίδες, άλλοι δεν βάζουν. Άλλοι τον θέλουν λίγο πιο φαγητό, άλλοι τον θέλουν περισσότερο γλυκό. Εντάξει, έχει διάφορες εναλλαγές και εμείς εδώ πέρα τον φτιάχνουμε με διάφορους τρόπους. Και όταν έρθει ο κόσμος, γιατί η εκδήλωση που θα κάνουμε αύριο την Τσικνοπέμπτη, θα έχουμε τα ταψιά μας απλωμένα στην πλατεία να έρθει ο κόσμος να απολαύσει. Να έρθουμε και εμείς. Καιρού επιτρέποντος πάντα. Να μην βρέξει, ευχόμαστε. Βεβαίως και μπορείτε. Φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω, Χριστιανά, θα έρθει. Θα έρθει. Εμείς την πρόσκληση τη στέλνουμε κάθε φορά. Και ευχαριστούμε, αλλά εγώ δεν έχω δοκιμάσει τζουλαμά και πώς θα γίνει τώρα αν δεν πάω στο σημείο που το φτιάχνουν παραδοσιακά. Αυτή τώρα, ξέρεις τώρα, συγγνώμη Χριστιανά μου, θες διακόπτω, αυτή τώρα κάνει τώρα, όπως το λένε, ζητιανεύει ευγενικά να τσιπάμε τζουλαμά, θα τσιπάμε. ευγενικά τώρα δεν το λες, αλλά... Και εγώ θα ήθελα να πούμε ότι τον τζουλαμά τον φτιάξαμε σήμερα για να σας τον στείλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θα έρθει δεν ξέρω. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα έρθει, θα το σκεφτώ, θα δω τη διάθεσή μου και θα σας πω. Πάμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε να φτιάξουμε το τζουλαμά μας. Κυρία Ελευθερία, εδώ θα έχουμε τον ήχο και εσείς θα είστε τα χέρια μας. Πείτε μας αρχικά, πες μας εσύ βασικά Ήβα μας, τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Κανονικά ανοίγουμε φύλλο χειροποίητο. Εμείς τώρα για να κάνουμε πιο γρήγορα έχουμε το φύλλο μας το έτοιμο. Το φύλλο το χωριάτικο, κύριε Ελευθερία. Θα βάλουμε βουτυράκι στο τεψάκι μας. Φτιάχνουμε ενδεικτικά ένα μικρό τεψάκι έτσι για να δείτε πώς γίνεται. Θα το βοτυρώσουμε καλά και θα πάρουμε αρκετά φύλλα να τα βάλουμε στον πάτο. Εύκολη διαδικασία φαίνεται. Εγώ τώρα η νέα νοικοκυρά έχω και άποψη μια ώρα. Που υπάρχει ήδη, έτσι. Τον τζουλαμά τον έτοιμο τον έχετε παρημάτι, σωστά. Βέβαια, το έχουμε βράσει πρώτο κοτόπουλο. Wow. Μέσα στο ζουμί του κοτόπουλου έχουμε βράσει το ριζάκι μας. Έχουμε βράσει το ριζάκι μας, έχουμε βάλει μέσα σταφίδες, ξηρούς καρπούς, κανέλα, γαρίφαλο και διάφορα μυρωδικά. Και επίσης έχουμε σοτάρει το σηκωτάκι μας στο κοτόπουλο. Κοτόπουλο σηκωτάκι στο λάδι, ούτως ώστε να πάρει μια γεύση έτσι κι αυτό
ιδιαίτερη που θα μπει και αυτό μέσα. Θα συγχωνευτεί δηλαδή με το ριζάκι, την κανέλα, τη σταφίδα και τους ξηρούς καρπούς. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται λίγο περίεργο έτσι όταν ακούς κανέλα, ξηρούς καρπούς, σηκωτάκι, ζάχαρη, μέλι, όλο λίγο. Σε δικαιώνει. Και δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να πω εδώ. Θα είναι παγκόσμια πρώτη. Θα είναι παγκόσμια πρώτη. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι όσοι επισκέπτες και όχι μόνο, αλλά και κάτοικοι του χωριού ή και δεύτερης γενιάς και τρίτης Βομπιανάκια έχουν επισκεφτεί έστω και μία φορά, που νομίζω είναι πολύ περισσότερες αυτές τις ημέρες στο χωριό, νομίζω η ανάμνηση του Τζουλαμά που το βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω και θυμόμαστε σπιθαμή προς σπιθαμή. Όλοι μας, Λευτέρη. Μπράβο, τη διαδρομή του καρναβαλιού από τα Πλαθιανά χαμηλά μέχρι πάνω στο σταυρό της πόλης. Από τη διαγιά σου το σπίτι μέχρι να ανέβουμε ψηλά. Μπράβο, σωστά. Μπράβο, όλη αυτή η διαδρομή μου έρχεται αυτή τη στιγμή σαν ανάμνηση. Τα καλούδια που κερνάτε τον κόσμο, όλους. Εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος βγαίνει έξω, κερνούν όλο τον κόσμο. Θα ξαναγίνουν αυτά, Λευτέρη μου, θα ξαναγίνουν, θα ξανάρθουν αυτές οι εποχές. Περιμένουμε να τα ζήσουμε κι εμείς που δεν είχαμε την τύχη. Καλέ, χάνουμε το αμύγδαλο, φιστίκι, τι είναι αυτό. Βάλαμε το ριζάκι μας όπως βλέπετε, βάζουμε τους ξηρούς καρπούς ολόκληρους και τα σηκωτάκια. Μία στρώση και ξαναρχίζουμε πάλι με το φύλλο μας, βάζουμε βέβαια πολλά μυρωδικά, βλέπετε, γαρίφαλα, κανέλες, αλεσμένους ξηρούς καρπούς επίσης. Αυτό τι είναι, κύριε Ελευθερία? Σισάμι, καβουρντισμένο, με καρύδια και αμύγδαλα, όλους ξηρούς. Η οποία, κυρία Ελευθερία, όταν σε ρώτησε η Ήβα πόσο καιρό έχεις να φας τζουλαμά, αμέσως πετάχτηκε η κυρία Ελευθερία και λέει: με την γιαγιά που έχεις, την κυρία Ρινούλα μας, αποκλείεται να έχεις να φας καιρό χρόνια, γιατί είναι από τις καλύτερες νοικοκυρές που υπάρχουν. Είναι η καλύτερη, είναι η καλύτερη. Αλήθεια είναι ότι στο προσάπτο έζησα ωραία χρόνια με ωραίες αναμνήσεις και ακόμα δηλαδή έχω καιρό να φάω. Όμως τζουλαμά, σε παρακαλώ, ένα κομμάτι θα μου το φέρεις ή από εκεί, από τα κεράκια της κυρίας Ελευθερίας ή από τη γιαγιά μου. Έτσι, θα πας από τη γιαγιά μου. Εδώ αρχίζουμε και καπακώνουμε, βλέπω τη φάση. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά εδώ πέρα γίνεται χαμός. Για πες. Άσε μου. Τι όμορφα. Πω. Και μας ανοίγει και η όρεξη. Ναι, βέβαια. Και τώρα που πάμε θα ξαναβάλετε, κυρία Ελευθερία. Όταν ήταν σιροποιητό το φύλλο, το βάζαμε στο τηγάνι και το ψήναμε λίγο για να τραβήξει τα υγρά του. Τώρα με το έτοιμο φύλλο δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Εντάξει. Αν είχαμε παραπάνω χρόνο, θα το κάναμε όμως με. Ναι, παραδοσιακά, με το ξυλίτσι. Με μαλώσανε, να ξέρεις. Μου είπαν γιατί δεν μας έδωσε παραπάνω χρόνο να φτιάξουμε φύλλο, τι θα δείξουμε στην τηλεόραση, τα ψεύτικα. Δεν είναι τώρα ψεύτικα, σε παρακαλώ πολύ. Γίνονται με αγάπη. Έχουν και μια υπερηφάνεια, έχουν δίκιο τώρα, έχουν δίκιο, αλλά. Αυτό. Γιατί όχι. Όχι ότι είναι το χωριό μου τώρα. Θα είμαστε εδώ πέρα με περισσότερη ώρα και θα το κάνουμε καλύτερα. Θα βάλουμε τα μέσα, Λευτέρη μου, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, να πω βέβαια ότι οι εκδηλώσεις μας ξεκινάνε αύριο Τσικνοπέμπτη. Θα γίνει μια γιορτή για τα παιδιά, θα φτιάξουμε χειροποίητες μάσκες. Θα μοιράσουμε τον τζούλα μας στον κόσμο που θα έρθει. Θα κάνουμε μια μικρή γιορτή κρατώντας φυσικά. Που πρέπει να κρατάμε. Την Κυριακή της Αποκριάς θα κλείσουμε τον δρόμο του χωριού, γιατί τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, θα αποδεχτούν τον κόσμο, θα έχουμε μουσική. Όποιος θέλει να βάλει καρναβαλική διάθεση και να βάλει τη στολή του, την αυτοσχέδια, μπορεί να βγει στον δρόμο, παιδιά. Καρναβάλι δεν γίνεται οργανωμένο, αλλά μπορεί ο καθένας να έχει αυτή. Κανείς δεν μας απαγορεύει. Αποκριές είναι. Έτσι, να βάλουμε τη μασκούλα μας, να φορέσουμε τα γιορτινά μας και να έρθουμε να περάσουμε όμορφα στην πόδια την Κυριακή. Τι ώρα? Κυριακή από το μεσημέρι και μετά. Okay. Όλη μέρα. Τη Δευτέρα, βέβαια, καθαρά Δευτέρα. Τα κούλουμα τα κάνουμε πάντα εδώ στο Σύλλογο. Okay. Φτιάχνουμε παραδοσιακή φασολάδα. Δεν μου λες, Ιβά. Θα μας πεις ακριβώς τι γίνεται καθαρά Δευτέρα. Το γαϊτανάκι μπορεί να γίνει με αποστάσεις? Για πες μου. Φυσικά θα γίνει το γαϊτανάκι. Θα χορευτεί κανονικά φέτος. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα το κάνουμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Τα παιδιά θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για να το χορέψουν ξανά. Και εμείς θα το παρακολουθήσουμε φυσικά κρατώντας αποστάσεις. Ναι, πέρσι και πρόπερσι γίνει το γαϊτανάκι, είναι. Όχι, πέρσι και πρόπερσι δεν έγινε καμία εκδήλωση καρναβαλική. Φέτος όμως μας αφήνει λίγο το περιθώριο. Μας κουκίζουμε λίγο. Ο νόμος να μπορούμε να κρατάμε τις αποστάσεις και να κάνουμε εξωτερικά κάποιες εκδηλώσεις. Ωραία, τέλεια. Οπότε και γαϊτανάκι. Επίσης να πω ότι ο σύλλογος μας φέτος αποφάσισε. Θα έρθω το γαϊτανάκι στην Χριστιανά μου. Ναι, και ας μην είμαι μικρό παιδί. Πειράζει, μοιάζομαι μικρό παιδί. Στο δημοτικό είχα μάθει. Δεν χορεύουν μόνο τα μικρά παιδιά. Μπράβο, Ήβα, ευχαριστώ για την υποστήριξη. Τα μικρά παιδιά το γαϊτανάκι. Όχι, όχι. Δεν χορεύουν μόνο μικρά παιδιά το γαϊτανάκι, σα ίσα. Πάρα πολύ. Θα έρθω και εγώ το μεγάλο παιδί.
Πέτρο, να σου πω κάτι, Χριστιανά. Σε απόκριες είμαστε όλοι παιδιά. Έτσι, νομίζω μπράβο. Ότι σε απόκριες γινόμαστε έτσι. Παιδιά έτσι. Και θα ντυθώ κιόλα. Δεν θα έρθω. Είναι μια αφορμή, μια αυτό. Επίσης να πω ότι φέτος αποφασίσαμε, επειδή έχουμε καινούριο συμβούλιο, να πω ότι η κυρία Ελευθερία είναι από τους πρωτοεργάτες του Πολιτιστικού Συλλόγου και σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ξεκίνησε τη δράση με αυτή. Με πρόλαβες, Ήβα. Ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο κύριος Γιάννης. Και τώρα στη διαδικασία που ήμασταν των γυρισμάτων και που κάνουμε τη live μετάδοση, ήταν το τελευταίο αντίο που του δίναμε στο χωριό. Τιμητικά μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο εμβληματική, για την Πόρια, πραγματικά. Αλλά για ολόκληρη την Μεσαρά, είχε δώσει τους δικούς του αγώνες σε όλο αυτό που ονομάζεται μετερίζει της παράδοσης της Αυγιάς κάτω στη Μεσαρά. Και κοινοτάρχη στο χωριό μας και πολλά. Και να πούμε και αυτό που μου είπες για την οικογένειά του και τις εκδηλώσεις, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Το εχθές μας ζήτησε οι εκδηλώσεις να μην ακυρωθούν, γιατί εμείς είπαμε ότι προς τιμήν του, επειδή είναι πρωτεργάτης του Συλλόγου, θα ακυρώσουμε τις πολιτικές μας εκδηλώσεις. Και ζήτησαν πραγματικά να μην συμβεί αυτό, γιατί είναι. Χάσαμε τον ήχο. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Εντάξει, αποκαταστάθηκε. Α, ωραία. Τώρα. Ναι, σε ακούμε, Ήβα. Μας ακούτε? Ναι, ωραία, τέλεια, ναι. Πέτρο μας. Επίσης, να πω ότι φέτος αποφασίσαμε, επειδή έχουμε και πολλά νέα παιδιά στο Σύλλογο. Είναι η κυρία Ελευθερία εδώ πέρα που ήταν το ξεκίνημά της, αλλά πήραμε εμείς τη σκητάλη και την παραδίδουμε στα πιο νέα παιδιά. Έχουμε πολλά νέα παιδιά στο Σύλλογο φέτος. Μπράβο, που έχουμε πολύ μεγάλη χαρά να τα αγκαλιάσουμε και να μας αγκαλιάσουν και να τους δείξουμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσουν τις παραδοσιακές εκδηλώσεις του χωριού. Κάτι και είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι. Και έτσι πρέπει να γίνεται αυτό. Και να μην ξεχνάμε από πού καταγόμαστε και τις ρίζες μας. Μπορεί εμένα να μείνει το δικό μου χωριό, αλλά τόσο που το έχω ακούσει, δικό μου έγινε. Έτσι. Εντάξει, κάναμε κριτική άπλεο. Έχουμε το φίλο. Λοιπόν, όσο μιλάμε εδώ, η κυρία Ελευθερία δεν σταματάει να φτιάχνει. Να πούμε πού είμαστε, για πες. Λοιπόν, τώρα κόβουμε το φύλλο για να το χαράσουμε, για να βάλουμε το ζουμάκι από το που θα μπει στο φούρνο και θα βράσει όλο μαζί και θα ψηθεί. Είμαστε στα τελικά στάδια, να υποθέσω. Όταν το βγάλουμε από το φούρνο. Στο τέλος. Τώρα θα ρίξουμε λοιπόν το ζουμάκι από το κοτόπουλο. Καλησπέρα, πώς είστε? Πω. Θα ψηθεί στο φούρνο για μία ωρίτσα περίπου, κύριε Ελευθερία. Αυτό αξίζει full screen. Πραγματικά. Μα δείτε εδώ. Ρίχνουμε και το σισαμάκι από πάνω. Αυτό είναι. Αυτή είναι να πάρω λίγο, να πάρω λίγο. Βλέπω το πλάνο μου να πάρω. Τσίμπα ένα κομματάκι από εκεί. Ό,τι μπορείς. Τώρα πάει. Τέλει. Πάει στο φούρνο και επειδή ξέρεις, εγώ πάντα θαύμαζα παιδιά στις μαγειρικές εκπομπές που έμπαινε το ταψί μέσα στο φούρνο και μετά. Τατά, δείξε εδώ πέρα το τζουλαμά μας που βγάλαμε μόλις από το φούρνο. Πόπο. Και θα έρθω κοντά. Θα έρθω κοντά εδώ, παιδιά. Ρε, κοίτα να δεις τι έκανε. Όπα. Ορίστε. Εγώ θα κόψω από αυτόν όμως τότε. Γιατί αυτό θέλω να το πάρω ολόκληρο. Εσύ, Πέτρο, ρεζίλ, ντροπή μας. Ντροπή μας πια. Λοιπόν, θα βγάλουμε ένα κομμάτι, παιδιά, εδώ. Για βγάλει, αν να τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρω, νομίζω. Έχω ένα χέρι τον, γιατί το μικρόφωνο. Οπα. Ακούτε το κρουτς, 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 κρουτς από το φύλλο. Όπο, τι ζημιά μου κάνατε. Τώρα εκεί είμαστε και εσόκλειστοι στο σπίτι. Γιατί μου το κάνατε. Να δεις ζημιά που δεν βγαίνει το φύλλο, Λευτέρη. Εγώ να δεις ζημιά. Έλα ρε παιδί μου. Λοιπόν, Πέτρο, διάλεξε ένα πλάνο που θα ήθελες να σε χαιρετήσουμε. Διάλεξε. Ό,τι θες εσύ. Ό,τι επιθυμείς εσύ. Λοιπόν. Ζηλεύουμε. Λοιπόν, με επιτρέπετε να βγάλω τη μάσκα. Γρήγορα δοκίμασε να μας πεις τη γνώμη σου μόνο για να πάμε σε διαφημίσεις. Παρακάμπτουμε τα υγειονομικά μέτρα για να δοκιμάσεις. Μόνο για αυτή την περίπτωση. Γρήγορα, Πέτρο μας. Δεν γίνεται, δεν θα φάμε, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Εδώ με την Ήβα μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελευθερία μας. Πυρουνάκια. Ποια πυρουνάκια τώρα, γλυκιά μου, εδώ.
Πέτρο, δοκίμασε και στείλε μας μήνυμα να μας πεις πώς ήτανε. Μία παρένθεση, ναι. Να επαναλάβουμε λίγο την πρόσκληση, είπα μου, για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και για τους επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στην Πόβια τις επόμενες ημέρες. Ναι. Πες μας λίγο πάλι, ερχόμαστε Σαββατοκύριακο, ώρες και πού, στην πλατεία, τι κάνουμε. Ωραία, εντάχει Πέτρο μας, σε παρακαλώ πολύ. Εντάχει. Αύριο το απόγευμα στις 5 είμαστε στην πλατεία στο ρολόι με τα παιδάκια. Τσίτου Πέμπτη, μοιράζουμε τζουλαμά, χαμόγελα και κέφι. Κυριακή της Αποκριάς, από το μεσημέρι και μετά κλείνουμε το δρόμο στο χωριό, περιμένουμε όλο τον κόσμο. Ωραία. Μέχρι όση ώρα θέλουν. Και τη Δευτέρα στα Κούλουμα είμαστε από το πρωί στο σύλλογο, στην αίθουσα του συλλόγου, μοιράζουμε τη φασολάδα μας, τα σαρακοστιανά μας. Σίγουροι. Χορεύουμε και το γαϊτανάκι, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο μας. Με τις πιο γλυκές γεύσεις, παιδιά, σας αφήνουμε από εδώ. Πολλά πολλά φυλάκια εκεί να δώσεις. Λευτέρη, πάμε σε διαφημίσεις, έτοιμος. Πάμε σε διαφημίσεις, μάθω που μου κάνατε.